πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα για να τα πούμε και όλα κάποια στιγμή. Θα σας πω ποιο είναι. Ότι έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει να πρέπει να μιλάμε για το τι συνέβη τα τελευταία 45 χρόνια, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το παρόν και το μέλλον. Λοιπόν, εγώ, ο κ. Κουμουτζάκος με τον κ. Σιμίτη ασχολήθηκε όπως προχθές. Αν σας ενδιαφέρει, έγινε και πριν 40 χρόνια. Για το ποιος κατέστρεψε τη χώρα, για τα μεγάλα λάθη του Σιμίτη, διότι εγώ όσο ζω, την μοναδική περίοδο που είχαμε ένταση με την Τουρκία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς απεκατεστάθη αυτή ήταν το 96, όταν ανέλαβε ο Σιμίτης. Οπότε μην έρχεται τώρα ο Σιμίτης να μας λέει ότι το 2004 θυμάστε μια πολιτική το του Κώστα Καραμαλή, η οποία ήταν συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής των κυβερνήσεων του Πασόκ, δηλαδή ότι η Ελλάδα όφιλε να δίνει στην Τουρκία την ευρωπαϊκή της προοπτική ακριβώς για να τη βάλει σε μια λογική με την κουμπαριά μιας πιο δυτικής στροφής, να έρχεστε τώρα να μας λέτε ότι το 2019 η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας οφείλεται στο 2000. Μιλάμε τέτοιο λογικό άλμα, δεν έχει ξαναυπάρξει. Σας αναφέρω. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε πολύ νέος άνθρωπος. Πολύ νέος άνθρωπος. Απορώ μαζί σας. Είμαστε νέοι, αλλά ξέρουμε και ιστορία. Δεν είμαστε νέοι και δεν θυμόμαστε τίποτα. Σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, επιμένετε να συζητάτε για το τι συνέβη όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης και όχι για το εδώ που βρισκόμαστε. Και τι μπορούμε να κάνουμε ως πολιτική σήμερα για το σήμερα και το αύριο.